παρασκήνιο. Ωστόσο, στο παρασκήνιο υπόθηκαν τα πιο σημαντικά. Να ξεκινήσουμε με αυτά που πληροφορούμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με διασταυρωμένες πηγές, ο κύριος Biden μίλησε για συνεργασία όλων των χωρών. Μόνο έτσι, όπως είπε, με τέτοια συνεργασία Κύπρου, Τουρκίας, Ελλάδας, Ισραήλ, Αιγύπτου και Λιβάνου, ακόμη μπορεί να αξιοποιηθεί το φυσικό στο παρασκήνιο. Αυτό το οποίο επέδειξε στον κύριο Νταβούτογλου ο κύριος Biden, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ήταν ότι η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεργασία ενεργά μόνο εάν λυθεί το Κυπριακό. Χωρίς τη λύση αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξεκαθαρίσει ο κύριος Biden, και ήταν και μέρος του μηνύματος που θα μετέφερε στον κύριο Νταβούτογλου αλλά και στον κύριο Ερντογάν, τον οποίο συναντήθηκε αργότερα απόψε, ότι με αυτόν τον τρόπο χωρίς τη λύση θα χάσει το τρένο οι διεθνείς εταιρείες, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται να σημείωσε ο κύριος Biden προς τον κύριο Νταβούτογλου, θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους αλλού και η Τουρκία θα μείνει έξω από τον χώρο. Η αντιπρόταση από την Άγκυρα, από τον κύριο Νταβούτογλου, ήταν ότι μπορεί η Τουρκία να συμμετάσχει και χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Εδώ ίσως και προφανώς εννοεί ότι σε αυτή τη συνεργασία θα λαμβάνουν μέρος όλες οι χώρες της περιοχής, ξεχωριστά Ελληνοκύπρια, ξεχωριστά Τουρκοκύπρια, και όλο αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την επιτροπή, αυτή την επιτροπή η οποία εισηγήθηκε να συσταθεί, η οποία θα ασχολείται με τα θέματα του φυσικού αερίου. Πρόταση η οποία, όπως τουλάχιστον καταφέραμε να πάρουμε μια πρώτη αντίδραση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Λευκοσία αλλά ούτε από την Αθήνα. Από εκεί και πέρα φαίνεται να διαμορφώνεται ένα κλίμα για να τερματιστούν νωρίτερα οι τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, πριν δηλαδή την εκπνοή της Ναύτεξ. Η Ναύτεξ δεν θα ανακληθεί, αυτό τουλάχιστον πληροφορούμαστε, απλώς τον Πασπαλός επικαλούμενο κάποια αλλαγή καιρού, ο καιρός ήδη δείχνει τα δόντια του, θα αποχωρήσει από την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη νωρίτερα, και οι πληροφορίες το θέλουν να αποχωρεί ίσως και νωρίτερα, πριν δηλαδή από ο κύριος Νταβούτογλου και το μισό περίπου Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας μεταβούν στην Αθήνα για τη συνάντηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία, όπως τουλάχιστον εικάζουν ξένοι παρατηρητές, στους διαμεσολαβητές, στον κύριο Άιντα αλλά και σε άλλους που θέλουν να βρίσκονται πίσω από τα πράγματα, να κινηθούν προς τις δύο πλευρές για επανέναρξη του διαλόγου. Η Λευκοσία πάντως αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία, θεωρώντας ότι η αποχώρηση και μόνο του Παρπαρός δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν διαβεβαιώσεις ότι ο Παρπαρός στο τουρκικό ερευνητικό δεν θα επιστρέψει. Τώρα, σε σχέση με τη συνάντηση που πραγματοποιείται, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον κύριο Ερντογάν. Συζήτησαν, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσαν και οι δύο, τρόπους απομόνωσης και διάλυσης του Ισλαμικού κράτους, παράλληλα όμως με ένα σχέδιο αποδυνάμωσης και κατάργησης του καθεστώτος Άσαντ, κάτι που ζητά διακαώς η Τουρκία και φαίνεται να ευνοεί η Ουάσιγκτον. Ωστόσο, το κλίμα δεν φαίνεται να είναι τόσο καλό, καθώς ο κύριος Μπάιντεν, τον κυρία του στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στην συγκέντρωση εξουσίας, η οποία δρά, όπως είπε, διαβρωτικά στην δημοκρατία. Δεν μίλησε ειδικότερα για ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία, το ξεκαθάρισε, αλλά ήταν προφανές ότι η αναφορά του αυτή είχε να κάνει και με το φαινόμενο Ερντογάν, ο οποίος 11 χρόνια ήταν πρωθυπουργός και προσφάτως έχει αναδειχθεί ως πρόεδρος της χώρας με διάθεση να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του όλες τις εξουσίες. Ανδρέα.